πάντα να γίνω ηθοποιός. Που μικρή, κατακριβώ όταν ήμουν και μικρή, αρνούμουν να μιλούσα και κυπριακά. Νομίζω ότι οι ηθοποιοί μόνο ελληνικά μιλούν. Αλήθεια. Ναι, και λέω στη μαμά μου, δες μαμά, τζούρες. Δεν μου σ' άρνηση. Μετά έμεινα έγκυος σε μικρή ηλικία, έτσι έπιανα να σπουδάσω ιδιαίτερα μεγάλη. Στα 27 μου έπιανα να σπουδάσω. Που αν με ρωτάς, ίσως είναι καλή ηλικία. Γιατί στα 18, όλο σου λέω παραμείνει κεφαλής, είσαι μωρούι. Αυτή η πάσα τώρα που μου δίνεις, δηλαδή ξέρεις ποια είναι η επόμενη μου ερώτηση. Για το καμάρι. Στα 18 είσαι λίγο αλλούλες. Ναι. Πώς είναι δυνατόν στα 18 σου να μείνεις έγκυος, να πάρεις την απόφαση να κρατήσεις αυτό το παιδί και να το γεννήσεις, να το φέρεις στον κόσμο, να τα αφήσεις όλα πίσω, γιατί μου λες πως 7 πήγες να σπουδάσεις. Ναι, ναι, ναι. 18 χρονών. Το πώς έγινε αυτό δεν το ρωτάω, αλλά ήσουν έτοιμοι για κάτι τέτοιο. Όχι, φυσικά όχι. Ήταν συνειδητή απόφαση, ήταν τυχαία. Όχι, τυχαία ήρθε. Αλλά εντάξει, να σου πω, με τον πατέρα της κορής μου είχαμε μια σχέση αγάπης. Άρα, ήσασταν μαζί. Ναι, είμαστε χρόνια μαζί. Από είχαμε... παιδικός έρωτας. Ναι, παιδάκι, ήταν τόσο εφηβικός έρωτας, ωραίος, που νομίζω ότι να κατακτήσει τον κόσμο νουλό. Που δεν ισχύει, ενώ δύσκολο σε τέτοιες ηλικίες να παραμείνει τούτο το πράγμα. Οπότε ήρθε το αστέρι μου, το γλυκό μου, και καλώς όρισε. Και άλλαξαν τα πάντα. Ήρθε έτσι η ζωή, θέλοντας και εμεί. Αλλά είναι τόσο δύσκολο όσο το παρουσιάζουν κάποιοι άλλοι. Δηλαδή, εντάξει, στερεί σε πολλά πράγματα. Σαν ένα μωρό 18 χρονών. Βρε Μαρία μου, είναι σίγουρα δύσκολο. Γιατί είσαι μωρό, εσύ δεν ξέρει καν τι θέλει στη ζωή σου να κάνει. Θέλοντας και εμεί, μπαίνει σε μια. Και όχι μόνο και οικονομικά. Και ναι, τα πάντα. Ναι. Ποιο σε βοήθησε γι' αυτό. Είχα τη βοήθεια όλη τη οικογένεια. Όταν το ανακοίνωσε στου γονεί σου, τι έκανα. Είχαν έτσι πάθει ένα ιδιαίτερο σοκ. Αλλά εντάξει, έχω μεγαλώσει σε μια αρκετά ανεξάρτητη οικογένεια. Έχουμε μάθει να είμαι ανεξάρτητη κι εγώ. Τα κάτσαμε, τα συζητήσαμε. Με τον πατέρα του παιδιού το πήρατε μαζί, απόφαση να το κρατήσετε. Ναι, 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 ναι. Αλλά εντάξει, τα πράγματα κάποτε τελειώνουν. Σημαίνει ότι κάτι πρέπει η να διαρκέσει για πάντα. Ναι, όπως πολλές σχέσεις τελειώνουν. Ενώ είχαμε μετρευτεί μάλιστα. Όχι μόνο σχέσεις. Μετά το παιδί. Κατά τη διάρκεια. Ναι, ναι, ναι. Και μετά. Και μετά, όπως κάθε πράγμα, έφτασε με το στο τέλος του. Στο τέλος του έφτασε στον κορεσμό του, τελειώσαμε του. Έφυγε έρωτας. Έτσι είναι οι ανθρωπινές σχέσεις, δεν είναι μόνο να φύγει ο έρωτας. Κάποια πράγματα απλώς πρέπει να τελειώνουν. Και κακώς τα κρατούν κάποιοι. Εγώ απεχθάνομαι την ατάκα, μένω για το παιδί. Βέβαια. Μα για το παιδί πρέπει να φύγει. Mm. Είναι καλύτερα να ζει σε έναν δυσλειτουργικό περιβάλλον, ένα παιδί, για να λες με οτιδήποτε είναι δυσλειτουργικό πρέπει να φεύγει από τη ζωή μας. Θέλω να μου πεις λίγο πώς είναι να έχεις μια κόρη 18 χρονών σε αυτή την ηλικία τώρα. Είναι εξαιρετικό. Πρώτα απ' όλα η Φιγέρια είναι η καλύτερη μου φίλη. Δηλαδή, μόλις σε είδα στον Κρίκο και μου είπες, δεν το πιστεύω, η κορή μου αύριο κλείνει 18 και ήσουν τόσο συγκινημένη, είχα χάνει και εμείς τα μάτια σου, με συγκίνησες και εμένα πάρα πολύ. Δηλαδή, πώς είναι να έχεις μια κόρη 18 χρονών στην ηλικία σου, πόσο είσαι τώρα. Είμαι 36. Και έχεις μια κόρη 18. Ναι, στα 18 την έκανα. Ναι. Είναι σπουδαίο, Κωνσταντίνα μου. Είναι απίστευτο ο δεσμός μάμας κόρης γενικά, πόσο μάλλον όταν δεν υπάρχει χάσμα. Με την Ιφηγένεια μιλούμε για τα πάντα πολύ ανοιχτά. Δεν κολλούμε πουθενά. Λέμε τα πάντα, ξέρει τα πάντα για μένα, και εγώ για Τζίνι. Δεν έχουμε μυστικά. Φκένουμε έξω μαζί. Πάμε στα κλαμπ. Γιατί όχι. Σε παίρνει μαζί τη. Ναι, ναι. Μ' αρέσει και τη πάρα πολύ η παρέα μου. Και εμένα παραπάνω η δική τη. Αλήθεια είναι αυτά όλα, Ιφηγένεια. Ιφηγένεια. Ναι. Μα τι όμορφη που είσαι, Ιφηγένεια. Τι κάνεις, αγάπη μου, να ντραπηγές. Πες μάμα. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα, ότι είναι η κόρη σου, δηλαδή είναι... Είδατε κάτι πιο όμορφο σε τούτη την πλάση. Υπάρχει αυτό το πράγμα. Πώς μιλάει για την κόρη του, Ιφηγένεια μου. Πες μας τα λίγο εσύ για τη μαμά σου, αγάπη μου, γιατί μας λέει ότι είστε φίλες. Παίρνεις τη μάμα σου μαζί σου έξω, Ιφηγένεια. Ναι, παντού πάμε μαζί. Θέλω να μου πεις λίγο τη σχέση σας. Πώς, από πότε θυμάσαι τη μαμά σου, δηλαδή από 5 χρονών, ας πούμε, τη θυμάσαι. Από 3 μπορεί να τη θυμούμε. Θυμούμε ότι είμαι πολύ μικρή. Έχουμε πάρα πολλές αναμνήσεις μαζί. Για πες μου κάποιες, Ιφηγένεια μου. Παντού, πάντα ήταν δίπλα μου. Πάντα ό,τι χρειάζομαι, έδωσε μου συμβουλές. Ό,τι και να πω. Περάσατε δύσκολα μαζί. Υπήρχαν στιγμές που περάσαμε δύσκολα, ναι. Δηλαδή.
Θυμάσαι κάτι δύσκολο. Να μου το θέλεις σε δύσκολη θέση. Δεν θέλω να τη φέρω σε δύσκολη θέση. Θέλω να μου μιλήσεις λίγο για τη σχέση σου με τη μαμά σου, Ιφηγένειά μου. Είμαστε καλύτερες φίλες. Όπως είπε και η ίδια, ξέρει τα πάντα για μένα και εγώ για εκείνη. Ξέρει τα πάντα, Ιφηγένεια. Ναι. Αλήθεια. Ναι. Θέλω να μου πεις, τις έχεις γνωρίσει σχέσεις σου, όλα αυτά, φαντάζομαι. Φυσικά παιδάκι. Ναι. Βγαίνετε ναι, όλοι μαζί, ας φυσικά, πούμε. Φυσικά παιδάκι μου, ναι. Φυσικά. Τι συμβουλέ σου δίνει η μαμά σου. Καταρούλη. Τις καλύτερες. Δηλαδή, πες μας μία. Να προσέχω τις φίλες μου. Να προσέχεις τις φίλες σου. Ναι. Και πάντα όποτε μου έλεγε κάτι για κάποια κοπέλα, πάντα έπιαφτε μέσα. Η μαμά ξέρει. Αλήθεια, δηλαδή βρέθηκε σε σημείο που να σε προδώσει, ας πούμε, μια φίλη σου. Ναι. Και πώς το αντιμετωπίσατε οι δυο σας. Είσαι μάμα που πάει και παίρνεις θέση. Ναι. Πού ήταν το μωρό μου, μικρούλη, ποιο να ρεδερνά τα άλλα. Θυμάστε, αγάπη, να μάθω να με δερνούν ναι. Το μωρό μου. Τι. Εδέρναν την Ιφηγένεια να σου πει. Τα μωρούθηκα τα τριών χρονών, είπε η μάμα ρεδερνά. Τόσο μικρά. Ναι, να δέρω τα μεγάλα, ναι, τες φάω. Λοιπόν, Ιφηγένεια μου, θέλω να μου πεις έτσι τρία χαρακτηριστικά της μαμάς σου που τη ζεις εσύ από κοντά, γιατί εμείς τη γνωρίζουμε ως ηθοποιό, ως επαγγελματία, ως συνεργάτη. Θέλω τρία πράγματα, τρία καλά και τρία αρνητικά θα σε βάλω να μου πεις. Ναι, έξυπνη, καλόκαρδη, φιλόζωη, ευγενική. Τρία. Έχω πάρα πολλά. Και τρία αρνητικά, ας πούμε, θα μας πεις. Μα έχει. Έχει, αγάπη μαμά, έχει. Όχι. Δεν το πιστεύω ότι είσαι η μαμά της ακόμα, που σας βλέπω τώρα μαζί. Μοιάζουμε. Μοιάζεται. Πιο όμορφη φίλη. Λοιπόν, θέλω να μου πεις μία συμβουλή να δώσεις της μαμάς σου. Να μην αλλάξει ποτέ. Να μην αλλάξει ποτέ. Και να μείνει με την τρέλα που έχει. Λοιπόν, θέλω να ανοίξουμε πάρα πολύ ωραία. Θέλω να ανοίξουμε λίγο το πλάνο. Γιατί άμα, η γιαγιά δίπλα είναι. Είναι και η γιαγιά Ιφηγένεια. Είναι και η γιαγιά Ιφηγένεια. Μαμά. Και αυτή η μαμά... Είναι απίστευτη η οικογένειά σας. Ομορφός όγορα. Λοιπόν, κυρία Ιφηγένεια, τι μου κάνετε. Καλά είμαι εγώ, εσείς. Κυρία Ιφηγένεια, είμαστε πολύ καλά. Χαιρόμαστε που έχουμε την κόρη σας εδώ και θέλω να μου πείτε πραγματικά, γιατί είστε ο άνθρωπος που στήριξε την Μαρία έτσι στις πιο δύσκολες στιγμές της, ακόμη και στις πιο ευχάριστες, αλλά και στην εγκυμοσύνη της που ήταν σε πάρα πολύ μικρή ηλικία. Φαντάζομαι ναι. Ότι αν δεν ήταν η μαμά σου, ίσως έπαιρνες άλλη απόφαση. Ναι, ίσως ναι. Κανένας δεν ξέρει. Για πείτε μου λίγο πώς περάσατε τότε. Να σας πω. Η Μαρία ήταν ένα πολύ ζωηρό παιδί. Μπράβο, μαμά. Ναι, πανέξυπνη. Να σκεφτείτε ότι στο δημοτικό έγραψε θεατρικό. Ήθελε να γίνει πάντα ηθοποιός. Εντάξει, περάσαμε δύσκολα, γιατί η μικρή έμεινε έγκυος. Αλλά είναι τόσο έξυπνη, τόσο δραστήρια, που εντυφώμαι την Μαρία. Τώρα πια σίγουρα όχι. Ναι. Τι σύμβουλες της δίνατε τότε. Σύμβουλες μου ήταν να διαβάζει πρώτα απ' όλα. Να καθαρίζει το δωμάτιο της. Ναι. Να προσέχει που φίλες, φιλίες, λυκοφιλίες. Ήτανε δική σας λυκοφιλίες. Ήτανε δική ναι. Σας σύμβουλη και τη μεταφέρει στην κόρη. Μεταλαμβάνεψα. Ακριβώς. Εντάξει, ήταν τόσο έξυπνη, τόσο δραστήρια. Πείτε το μου πίστευα λίγο. Στη Μαρία. Πείτε μου λίγο. Αν τα πίστευα. Έχετε παραπάνω αδυναμία στην Ιφηγένεια. Τη Μαρία. Ναι. Βέβαια. Εννοείται. Μα είναι ερώτηση. Ξεκάθαρα. Ναι, εννοείται. Δύο φορές παιδί μου. Έτσι είναι. Είδες τα μικρή γιαγιά. Είσαστε πάρα πολύ τυχεροί που έχετε και αυτή την κόρη και αυτή την εγγονή. Γιατί φαντάζομαι. Το ξέρω. Πρέπει να περνάτε υπέροχα οι τρεις σας. Έχω ακόμα μια κόρη. Θαυμάσια. Καδερφούλα. Κούκλα. Πολύ ωραία. Είστε υπέροχοι και μπράβο σας πραγματικά, γιατί φαντάζομαι ότι εσείς δώσατε όλα τα εφόδια και στη Μαρία αλλά και στην Ιφηγένεια να είναι αυτά τα κορίτσια που είναι.
Σας ευχαριστώ, σας παρακολουθώ. Είσαι και εσύ θεά, κούκλα. Που κοντά είναι πιο θεά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ιφηγένεια μου, πραγματικά σας θαυμάζω.